Ακολουθεί η συνέχεια της μαρτυρίας του Χρήστου Ντούμη από την επίσκεψη με την παρέα του στο Άγιον Όρος. Στο εκκλησάκι που εμφανίστηκε η Παναγία με αγκαλιά το μικρό Χριστό και έδωσε ένα χρυσό φλουρί σε κάποιον που δεν τον υποδεχόταν. Δεν τον δεχόταν εκεί, πήγε αυτός εκεί, δεν τον πήραν με καλό μάτι. Και αυτός τους το είπε στους γέροντες και τρέξαν όλοι να δουν, καταλάβαν ότι είναι η Παναγία με τον Χριστό αγκαλιά. Και εκεί χτίστηκε μια εκκλησία, η οποία είναι ένα δέντρο και μια εκκλησίτσα. Εκεί κάναμε το σταυρό μας, προσευχηθήκαμε όλοι μαζί και στη συνέχεια φτάσαμε στην Ιβύρον, που είναι η Παναγιά Πορταρίτισσα. Εκεί προσευχηθήκαμε πλήθος κόσμου, μας υποδεχτήκαν με τα καλύτερα, ανάψαμε τα κεριά μας, φιλήσαμε τις εικόνες και στη συνέχεια περιμέναμε έκπληκτη με αυτά που είδαμε όλα, που δεν τα περιμέναμε. Κατευθύνθηκαμε πάλι και πήγαμε στις Καριές. Διαμείναμε στον Άγιο Ανδρέα ένα βράδυ και στη συνέχεια την άλλη μέρα ήθελαμε να κατέβουμε στη Δάφνη για να πάρουμε τον Παναγία Άννα για να πάμε στη Μονή Διονυσίου για να δούμε πώς είναι και η Μονή Διονυσίου. Κατεβήκαμε κανονικά στη Δάφνη, πήραμε την Παναγία Άννα και πήγαμε στη Μονή Διονυσίου. Εκεί που πήγαμε στη Μονή Διονυσίου μας υποδεχτήκαν με τα καλύτερα, πήγαμε, προσευχηθήκαμε. Το περίεργο ήταν σε μένα ότι μου έτυχε κάτι πολύ δυνατό. Όταν ο πατέρας Παύλος με εξομολόγησε, μου είπε 4 πράγματα το οποίο δεν τα ξέρει κανένας εκτός από μένα. Μου είπε 13 χρονών πέρασες αυτό, 16 αυτό, 3 μέρες πριν παρουσιαστείς Φαντάρος πέρασες αυτό το πράγμα. Και όταν ήρθες από Φαντάρος, μετά από ένα μήνα περίπου, πέρασες αυτό. Αυτά τα 4 πράγματα όταν ξυμολογήθηκες, γιατί δεν τα είπες παιδί μου? Εγώ έκπληκτος έμενα εκείνη τη στιγμή, λέω πατέρα, δεν τα είπα σε κανέναν, δεν τα ξυμολογηθείς τώρα σε μένα. Ξυμολογήθηκα και μου λέει τι θες στη ζωή σου, πες μου να προσευχηθούμε. Τον είπα είμαι χωρισμένος με 2 παιδάκια, να πάνε όλα καλά, τρέχουμε στα δικαστήρια για τα παιδάκια. Μου λέει δώσ' μου όλα τα ονόματα, τα δικά σου και της οικογένειας και της πρώην γυναίκα σου. Εφόσον τελειώσαμε την εξομολόγηση, τα έγραψε. Δεν σας κρύβω, με το που πάτησα το πόδι μου στην Ουρανόπολη, το ένα έγινε. Μιλήσαμε για να σταματήσουν τα δικαστήρια, να είναι τα καλύτερα τα παιδιά και εμείς να έχουμε μια αγάπη και μια συνομιλία, να είμαστε σωστοί γονείς απέναντι στα παιδιά. Δεν πρόλαβα να φτάσω στη Λάρισα. Έγινε και το δεύτερο. Πήραν τηλέφωνο για να πάω να βρω δουλειά. Εργασία και σωστή εργασία. Σας τα λέω και είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχουμε αληθινή θρησκεία, πάντα πίστευα, αλλά τώρα πιστεύω πιο πολύ. Η Παναγία με κάλεσε, πήγα και θα είμαι πάντα μαζί της, θα ξαναπάω πολλές φορές, όσο με το επιτρέψει η ίδια και ο Χριστός και ο Θεούλης μας. Ένα να ξέρετε, έχουμε αληθινή θρησκεία. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, να πιστεύετε και όσοι δεν πήγατε στο περιβόλι της Παναγιάς, να πάτε.
και όσοι πήγατε να ξαναπάτε. Σας ευχαριστώ. Ο Χριστός, η Παναγία και ο Θεός μαζί μας.